Είναι η τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομό Κορινθίας, η οποία εκτός από τα θέματα τα οποία αφορούν την έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και το προϋπολογισμού, έχει και θέμα της αρχιερεσίας για την Ένωσή μας. Για να μην λέμε πάρα πολλά, να προχωρήσουμε κανονικά στη διαδικασία, λέγοντας από την αρχή σε όλους εσάς ότι θα τηρηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο, ο νόμος και ό,τι προβλέπει το καταστατικό της Έψης Κορινθίας. Ξεκινάμε με την επικύρωση πυρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχο απαρτίας παρισταμένων μελών. Το λόγο έχει ο γραμματέας. Καλησπέρα και από μένα. Όποιος ακούει το όνομά του θα λέει παρόν για να σημειώσουμε να έχουμε απαρτία να ξεκινήσει η συνέλευση. Άγιοι Θεόδωροι, παρόν. Πάω Σφροκάμπου. Πάω Ζευγολατιού. Πάω Λυκοποριάς. Πάω Σφαδοβουνίου. Παρόν. Ατρόμητος Ηλιωμοδίου. Παρόν. Αλφα Σίγμα Κόρινθος 06. Βελερεφών. Παρόν. Εθνικός Ξυλοκέρδιζας. Ελλάς Βέλου. Παρόν. Ιερακλή Ξυλοκάστρου. Παρόν. Ποσειδώνας Ιεραβρύσης. Παρόν. Πανεμεατικός. Πανσολυγιακός. Πας Αγίου Γεωργίου. Παρόν. Πας Κόρυφος. Παρόν. Πας Κύψελος. Παρόν. Πέλο Πασκιάτου. Παρόν. Αλλά μπορεί να έρθει. Εντάξει. Προδευτή Περιγιαλίου. Παρόν. Σαρωγικός. Παρόν. Και Νέα της Αθηκίων. Παρόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε απαρτία. Είναι παρόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 είναι παρόν. Και όποιος έρχεται στην πορεία θα το σημειώνουμε. Εντάξει. Εκλογή τριών γραμματέων υπευθύνων για την τήρηση των πρακτικών αυτής της Γενικής Συνέλευσης. Προσοχή για τη συνέλευση και όχι για τις εκλογές που θα υπάρχει φορευτική επιτροπή. Προτείνω τον κύριο Γιώργιο Ζιαζιά, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο και την κυρία Ειρήνη Χιώτη για γραμματής. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Ωραία, προχωράμε στην έγκριση του διοικητικού απολογισμού των σωματείων. Η χρονιά που πέρασε, όπως ξέρετε αγαπητοί παράγοντες, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήταν μια χρονιά που δυστυχώς για δεύτερη φορά η πανδημία χτύπησε όπως την κοινωνία μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά βλέπετε και οι επαγγελματικές κατηγορίες άργησαν να ξεκινήσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μικρή δράση. Δηλαδή μόνο 6 παιχνίδια παίχτηκαν, ιδιαίτερα στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη, και μετά από το αρχές Νοεμβρίου, από 6 Νοεμβρίου αν θυμάμαι καλά, σταμάτησε το ποδόσφαιρο γενικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι ήταν πάρα πολύ άσχημο, αντιλαμβάνεστε όλοι και περάσατε δύσκολες στιγμές, γιατί δεν είναι μόνο ότι μας έλειψε το ποδόσφαιρο, βρεθήκαμε προαπρόπτου όλοι, αν και υπήρχε η φημολογία ότι κάτι μπορούσε να γίνει. Παράλληλα την ίδια στιγμή αναγκάστηκε και η ΕΠΣ Κορινθίας να είναι σε αναστολή και τα γραφεία, όπως αντιλαμβάνεστε, έκλεισαν. Κάποιες φορές βέβαια εξυπηρετούσε ηλεκτρονικά κυρίως τα απολύτως απαραίτητα, προσπαθώντας να είναι κοντά στις ανάγκες των σωματείων, κυρίως με το ζήτημα το οποίο προέκυψε σχετικά με το ζήτημα της εγγραφής στο Μητρό. Το χρονικό αυτό διάστημα και με ηλεκτρονικά μέσα λειτουργήσαν και δύο σχολές προπονητών,
η UEFA D με συμμετοχή 140 ατόμων και η UEFA C με 40 άτομα και έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος δεύτερος κύκλος και τρίτος κύκλος θα γίνει τώρα μετά τις 10 Ιουλίου. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε δυνατότητα να γίνει και έγινε. Σε κάθε περίπτωση και τελειώνοντας η χρονιά, τον Απρίλιο, μετά από πολλές συζητήσεις που έγιναν και στην Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ δηλαδή, αποφάσισε ότι τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα θα θεωρηθούν ως μεγενόμενα για όλα τα σωματεία. Έτσι λοιπόν και εμείς προσαρμοστήκαμε σε αυτή την απόφαση και κάναμε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή δεν συνεχίστηκαν τα πρωταθλήματα. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έγινε, όπως έχω πει βέβαια στην προηγούμενη συζητήση που έχω κάνει και σε κάποιες συνεντεύξεις που έχω δώσει, υπήρξε μια πολύ πυκνή αλληλογραφία με τα σωματεία, όχι μόνο στο χρονικό διάστημα της πανδημίας αλλά και πολύ πριν, έτσι ώστε να είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να μην είναι μόνο 21 τα σωματεία που συμμετέχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, αλλά να είναι πολύ παραπάνω. Οι συνθήκες και μία, μπορώ να πω, κακή ίσως οργάνωση και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν επέτρεψε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Και παρουσιάστηκαν σε όλη την Ελλάδα, βλέπετε, σε εκλογές ενώσεων, σε γενικές συνελεύσεις, να γίνονται εκλογές σε συνελεύσεις με 7, 8, 12, 20 σωματεία. Και σε μεγάλες ενώσεις με μεγάλο αριθμό προσώπων. Εκείνο το οποίο όμως έχει σημασία είναι ότι ενώ πράγματι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία του Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τα σωματεία, γιατί όχι μόνο το οικονομικό, αυτές οι 2.500 ευρώ που επιχορηγεί, αλλά και η οργάνωση των σωματείων σε κάθε περίπτωση, είναι από άποψη πρακτικής και εξαιτίας του ότι συνδυάστηκε με την πανδημία η οποία από πέρσι σταμάτησε το ποδόσφαιρο, αλλά σταμάτησε και τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε ότι ήθελε κάποιος να πάρει ένα πιστοποιητικό από την περιφέρεια, από το δικαστήριο ή από οτιδήποτε άλλο, και ήταν ακόμα και αυτό πολύ δύσκολο. Εμείς, όσον αφορά και εγώ προσωπικά, αλλά και άνθρωποι που ήταν γύρω μας και είχαμε την τύχη να υπάρχουν και στην, μαζί μου και στο Συμβούλιο, άνθρωποι που εργαζόντουσαν και στα δικαστήρια, βοήθησαν τα σωματεία, βοήθησαν με τον τρόπο που μπορούσαμε, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα σχετικά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε και αλληλογραφία ακόμα και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου ζητήσαμε από τον κύριο Υπουργό παράταση για το θέμα των σωματείων, και πλέον δεν υπήρχε, φαίνεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζει πανελλήνια το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, και σας είπα για τις ενώσεις, όλες τις ενώσεις Ελλάδος, δηλαδή ενώσεις Κοζάνης, ας πούμε, να έχει 19-16 άτομα, 16 σωματεία να ψηφίζουν, ένας πολύ μεγάλος νομός με πολύ μεγάλο αριθμό σωματείων. Ελπίζω το προσεχές χρονικό διάστημα να υπάρξει λύση και να απεγκλωβιστεί αυτό, για να μην παρουσιάζονται τα παράδοξα, να υπάρχουν σωματεία τα οποία είναι γεγραμμένα. Έχει δοθεί το OK. Μάλιστα, μερικά από αυτά που έχει συμβεί και στο νομό μας και σε άλλες ΕΠΣ της Ελλάδος έχουν εισπράξει μέχρι και την επιχορήγηση. Και δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν με όλα τα παραλυπόμενα στα πρωταθλήματα και βεβαίως να συμμετάσχουν ακόμα και στις γενικές συνελεύσεις. Πιστεύω αυτό θα διορθωθεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι επιτροπές ΕΠΣ Κορινθίας το χρονικό αυτό διάστημα λειτουργήσαν μέχρι τη διακοπή. Έκτοτε δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό εκτός από το να προσαρμοστούν στα μέτρα που είχε λάβει στην ουσία η κυβέρνηση και η Ομοσπονδία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο μείνανε κλειστά τα γραφεία, και το οποίο προλάβαμε να κάνουμε και μπορούσαμε να κάνουμε, είναι πρώτα απ' όλα να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για την ελάφρυνση των σωματείων, όπως ήταν αυτή αφού υπόθηκε ότι αποφασίστηκε να μην είναι ως μη γενόμενα τα πρωταθλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι του χρόνου πήραμε απόφαση τα παράβολα και όλα τα σχετικά να μην ξαναπληρωθούν προς την Ένωση και να παραμείνουν στην ουσία αυτά τα οποία είχαν πληρώσει πέρσι τα σωματεία. Εκείνο το οποίο προσπαθήσαμε επίσης με πολύ έντονο ρυθμό είναι στέλνοντας επιστολές, αλλά ζητώντας και με προσωπικές επαφές που είχαμε τους δημάρχους όλου του νομού, να υπάρξει κάποια έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα σωματεία, τα οποία μάλιστα ιδιαίτερα εδώ στο Δήμο Κορινθίων, που είναι και μεγάλος αριθμός, δεν είχαν λάβει για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι έγινε και θα γίνει μια αρχή σιγά σιγά, ώστε να απεγκλωβιστεί και αυτή η κατάσταση.
Είχαμε επισκέψεις και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για να προσπαθήσει και εσύ κάναμε μια συμφωνία να μας προστατέψει με το θέμα των self-test, να μας χορηγήσει self-test σε περίπτωση που θα ξεκινούσαν τα πρωταθλήματά μας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια, εντάξει, κάναμε και τις γνωστές που έχετε λάβει όλη η γνώση ενέργειες σχετικά με το ενωσιακό γήπεδο, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε σε κρεμότητα. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι σεβόμενη την οικονομική κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω του παρατεταμένου lockdown, γιατί είναι και πέρσι από τον Μάρτιο και μετά και φέτος, εκείνο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε είναι να αποφασίσαμε να χαριστούν όλα τα πρόστιμα και οφειλές των σωματείων, καθώς επίσης είχαμε αποφασίσει να μειωθεί και το εξοδολόγιο διαιτησίας εξαιτίας κυρίως της ανυπαρξίας θεατών. Γιατί το υγειονομικό πρωτόκολλο δεν προέβλεπε θεατές και να κόβουν εισιτήρια, άσχετα αν στην πράξη υπήρχαν κάποιες μικρές παραβατικότητες. Τέλος, ό,τι αίτημα υπήρχε μέσα στα πλαίσια της λογικής και της νομιμότητας και όσο ήταν δυνατόν βοηθήθηκαν τα σωματεία προκειμένου κυρίως να εγγραφούν στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Εύχομαι ότι την καινούργια χρονιά δεν θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Ελπίζω να βρούμε το δρόμο μας και σαν κοινωνία και σαν ποδόσφαιρο και να ξεκινήσει πάλι τα γήπεδα να είναι ζωντανά. Τις προάλλες είχα πάει σε ένα τουρνουά παιδικών ομάδων που είχε γίνει στην Κόρινθο. Η εικόνα αυτή στην εξέδρα με τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο μέσα και οι θεατές, γονείς και λοιπά πάνω στην εξέδρα, πάνω από 600-700 άτομα, μας άναψε πάλι έτσι λίγο τον καημό να δούμε κόσμο στο γήπεδο, ποδόσφαιρο και πάλι να χτυπήσει η καρδιά μας γρήγορα. Αυτά είναι τα οποία ήθελα να πω σε σχέση με το φετινό διοικητικό απολογισμό που λόγω συνθηκών ήταν, αντιλαμβάνεστε, σύντομος. Σχετικά με τις τοποθετήσεις όποιων μελών της Γενικής Συνέλευσης, επαναλαμβάνω μελών της Γενικής Συνέλευσης, θελήσουν, εγώ θα πρότεινα να γίνει και ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός και στη συνέχεια να γραφτεί κατάλογος ομιλητών, όποιος από τους παρισταμένους εκπροσώπων των σωματείων θελήσουν να μιλήσουν, ευχαρίστως να πούνε συνολικά την άποψή τους. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να προχωρήσουμε στον οικονομικό απολογισμό. Να πάμε με βάση την πρόσκληση στην έκθεση της Εξελικτικής Επιτροπής. Να αναγνωστεί η έκθεση της Εξελικτικής Επιτροπής. Έκθεση της Τριμελούς Εξελικτικής Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Κορινθίας. Στην Κόρινθο σήμερα, 11/1/21 ή παρακάτω. Βλάχος Λουκάς, Δεμέκας Αριστοτέλης Μπράμης Αθανάσιος. Αποτελούμε την Εξελεκτική Επιτροπή της ΕΠΣ Κορινθίας. Κάναμε λεπτομερή έλεγχο στην οικονομική διαχείριση για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020. Το πόρισμα το οποίο θέτουμε υπόψη σας. Με βάση τον έλεγχο που κάναμε στα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας, ήτι το βιβλίο Ταμείου Καθολικό Εσόδων-Εξόδων στα γραμμάτια εισπράξεως, στα εντάλματα πληρωμών, καθώς και σε όλα τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις, διαπιστώσαμε ότι κατά το άνω χρονικό διάστημα εισπράχθηκαν συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του υπολείπου χρηματικού ποσού της προηγούμενης διαχειριστικής περίοδου τα εξής ποσά. Υπόλοιπο προηγούμενης περίοδου σε ευρώ 26.578,65. Εισπράξεις από 1/1/20 ως 31/12/20 55.769,95. Σύνολοι εισπράξεων από 1/1/20 ως 31/12/20 82.348,60. Δαπάνες από 1/1/20 ως 31/12/20 62.143,18. Με την ημερομηνία 31/12/20 υπάρχει υπόλοιπο για τη νέα περίοδο από 1/1/21 ως 31/12/21 20.205,42. Στην τράπεζα Alpha Bank 383,54, στην Εθνική 181,82, στην Πειραιός 15.322,27. Στο ταμείο της ΕΠΣ Κορινθίας 4.317,79, σύνολο 20.205,42. Από τα παραπάνω, για τις μένες πράξεις εκδόθηκαν γραμμάτια εισπράξεως από το 1 ως το 86, για τις δες πληρωμές εντάλματα πληρωμών από το 1 ως το 367.
Όλα τα γραμμάτια εισπράξεων και τα διδάγματα πληρωμών είναι κανονικά περιγραμμένα από τα αρμόδια πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Όλες οι διαπάνες καταβλήθηκαν με πλήρη δικαιολογητικά και αποδείξεις που είναι συνημμένα στα διδάγματα πληρωμών. Βεβαιώθηκε η απόλυτη ακρίβεια αναγραφής των κονδυλίων καθώς και η αθροίσωση στα βιβλία από αντεπαραβολή που έγινε. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία της ΕΠΣ Κορινθίας διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις παραδεκτές πρακτικές της λογιστικής τεχνητής και επιστήμης και τα εμφανιζόμενα μεγέθη των διαφόρων λογισμών κινήθηκαν όλα εντός των ορίων που διαγράφονται στον προϋπολογισμό. Γεγονός που, όπως εκφράζει η γενικότερη προσπάθεια της διοίκησης και της Ένωσής μας για σύνομη διαχείριση των οικονομικών της κατά το διάστημα από 1η-1η του 2020 έως 31-12 του 2020, η Εξελεκτική Επιτροπή Βλάχος Λουκάς, Δεμέκας Αριστοτέλης, Μπράμης Αθανάσεως. Συνεχίζουμε με τον οικονομικό απολογισμό της ΕΠΣ Κορινθίας για το χρονικό διάστημα από 1η-1η του 20 έως 31-12 του 20. Παράβολα ενστάσεων είναι τα πραγματοποιηθέντα αυτά, 200 ευρώ. Παράβολα συμμετοχής σε πρωτάθλημα και κύπελο, 10.550. Εισπράξεις από δελτία, 18.087. Ποσοστά από αγώνες, ποσοστά διαιτητών εθνικών κατηγοριών, 814. Πρόστιμα ποδοσφαιριστών και σωματείων, 890 ευρώ. Έσοδα από φύλλα αγώνων, 1.388.50. Σύνολο, 31.929.50. Επιχορηγήσεις, κεφάλαιο Β τώρα. Οικονομική επιχορήγηση από ΕΠΟ 23.840,45. Περιλαμβάνονται τα σήματα, έσοδα από τα σήματα των διαιτητών και τις ταυτότητες των προπονητών πέρα από την επιχορήγηση. Σύνολο από τις επιχορηγήσεις είναι 23.840,45. Ανακεφαλαίωση εσόδων. Έσοδα κεφαλαίου Α 31.929. Έσοδα κεφαλαίου Β 23.840. Σύνολο εσόδων από 1η-1η 20 έως 31-12 20 55.769,95. Έξοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αμοιβές προσωπικού 14.043 ευρώ. Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές 8.315. Αμοιβές τρίτων, καθαρίστρια, ΔΟΗ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ένφια 4.452. ΔΕΗ 1.262, κοινόχρηστα νερό 80, γραφική ύλη και αναλώσιμα 431,80 ευρώ, ΟΤΕ ΕΛΤΑ 2.874, ασφάλιστρα, έχει ασφαλιστεί το κτίριο από φωτιά, 167 ευρώ, οδηπορικά παρατηρητές αγώνων 4.090, διάφορα καθαριστικά νερό, λειτουργικά έξοδα 1.145, έξοδα γενικών συνελεύσεων 62, δικαστικά έξοδα 1.219. Έπιπλα εξοπλισμός γραφείων, περιλαμβάνεται και τεχνικός ασφαλείας εδώ, 812. Μηχανογράφηση μηχανοργάνωση 430. Σύνολο κεφαλαίου Α 39.389,16 λεπτά. Κεφάλαιο Β. Αγορά αθλητικού υλικού και εξοπλισμός. Δίκτυα σημαίακια και αγορά αθλητικού υλικού για τις μικτές. 4.970. Έξοδα μεικτών ομάδων παιδών νέων προπαίδων μετακινήσεις 2.707. Αποζημιώσεις γιατρών και διαιτητών 50. Συνδρομές δημοσιεύσεις 421. Εκδηλώσεις κύπελα μετάλλια είναι κοπή πίτας, βασιλόπιτες κλπ. 1.234. Αμοιβές προπονητών και γυμναστών 1.355. Και ταμείο αρρωγής τραυματιζομένων ποδοσφαιριστών 1.800. Δάνεια και βοηθήματα σε σωματεία, δεν υπήρξαν δάνεια, βοηθήματα σε σωματεία 10.215. Ανακεφαλαίωση εξόδων. Έξοδα κεφαλαίου Α 39.389, έξοδα κεφαλαίου Β 22.754. Σύνολο εξόδων από 1η-1η 20 έως 31-12 20 62.143. Γενική ανακεφαλαίωση. Έσοδα πάλι για το ίδιο χρονικό διάστημα. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Εντάξει. Ανάλυση υπολείπου ταμείου. Στην Αλφα Μπανκ 383 ευρώ. Στην Εθνική 181 ευρώ. Στην Πειραιώς 15.322. Στο Ταμείο 4.317. Σύνολο 20.205. Και προχωράμε στον προϋπολογισμό
για το διάστημα από 1η-1η-22 έως 31-12-22. Πρώτον, παράβολα ενστάσεων εφέσεων 600 ευρώ. Παράβολα συμμετοχής πρωτάθλημα κύπελο 12.000. Άσχετα αν δεν γίνει τώρα. Έσοδα από αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών 22.000. Ποσοστά διαιτητών εθνικών κατηγοριών 4.000. Πρόστιμα ποδοσφαιριστών και σωματείων 10.000. Σύνολο κεφαλαίου Α 48.600. Κεφάλαιο Β επιχορηγήσεις. Από επιχορηγήσεις και σήματα διαιτητών και ταυτότητες προπονητών 45.000. Από περιφέρεια και δήμο 4.000. Άλλα έσοδα εισφορές διαιτητών 5.000. Σύνολο κεφαλαίου Β 54.000. Οπότε ανακεφαλαίωση εσόδων για σύνολο κεφαλαίων Α και Β 102.600. Προχωράμε. Αμοιβές προσωπικού 29.050. Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές στο ΙΚΑ 15.000. Αμοιβές τρίτων καθαρίστρια, ΔΟΗ κλπ. 5.000. ΔΕΗ 1.500. Κοινόχρηστα νερό 200. Γραφική ύλη και αναλώσιμα 1.000. ΟΤΕ ΕΛΤΑ 3.000. Ασφάλιστρα 350. Οδηπορικά παρατηρητές αγώνων 6.000. Διάφορα καθαριστικά λειτουργικά έξοδα 2.000. Έξοδα γενικών συνελεύσεων 500 ευρώ, δικαστικά έξοδα 500, έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 1500, μηχανογράφηση μηχανοργάνωση 1000 ευρώ, σύνολο κεφαλαίου Α 66.600 ευρώ. Κεφάλαιο Β, έξοδα διοργάνωση πρωταθλημάτων, αγορά αθλητικού υλικού και εξοπλισμός 5.000, έξοδα μεικτών ομάδων 3.000, αποζημιώσεις γιατρών και διαιτητών 1.000. Βελτιώσεις γηπέδων 3.000, συνδρομές δημοσιεύσεις 500, εκδηλώσεις κύπελα, μετάλλια κλπ. 4.000, σεμινάρια διαιτησίας 1.000, αμοιβές προπονητών γυμναστών 4.000, ταμείο αρρωγής τραυματιζομένων ποδοσφαιριστών 4.500, δάνεια και βοηθήματα σωματείων 10.000, σύνολο κεφαλαίου Β 36.000, οπότε σύνολο κεφαλαίων Α και Β 102.600. Και μια γενική ανακεφαλαίωση, πάλι είναι σύνολο εξόδων 102.600, σύνολο εξόδων 102.600. Αυτός είναι ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ευχαριστώ. Όποιος θέλει να μιλήσει από αυτόν, να γραφτεί στον κατάλογο μελητών και να πάρει το λόγο. Πάμε σε ψηφοφορία, κύριε Γραμματέα, δεν υπάρχει κάποιος ομιλητής. Για να πούμε ναι ή όχι. Απλώς αν υπάρξει όχι. Ναι, ναι, έχουν έρθει. Έχουν έρθει. Νομίζω υπάρχει πλήρη. Όλοι είναι όλοι εδώ. Εκτός όποιος είναι να εγκρίνει θα πει ναι, όποιος είναι όχι ή και λευκό. Έλα κύριε Γραμματέα. Λέω το όνομα της ομάδος, θα ψηφίζουμε και για τον διοικητικό απολογισμό και τον οικονομικό και τον προπολογισμό. Αν θέλει κάποιος να λέει ναι στον οικονομικό ή όχι στον διοικητικό, θα το λέει και θα σημειώνεται, εντάξει. Για μην καθυσαρούμε να γίνει η ψηφοφορία μία. Άγιε Θεόδωρε, Γιώκας. Σε όλα ναι. Ασπρόκαμπος. Ναι. Ζεγολατιό έχει έρθει. Νικοποριά. Ναι. Σπαθοβούνι. Ναι. Ατρόμητος Χιλιομοδίου. Ατρόμητος. Ναι. Ναι. Αλφα Σίγμα Κόρυθος 2006. Ναι. Βελερεφόν. Ναι. Ελλάς Βέλου. Όχι στο διοικητικό, λευκό στο οικονομικό. Για πιο δυνατά δεν σ' άκουσα. Όχι στο διοικητικό, λευκό στο οικονομικό. Στον προϋπολογισμό. Λευκό. Όχι στο διοικητικό, λευκό στο άλλο δύο. Εντάξει. Όχι.
Ελλάς μένουν λευκό και λευκό. Ηρακλή Ξυλοκάστρο. Ναι. Να μάθεις να κάτσεις μπροστά, κάτσεις από τώρα. Έτσι πρέπει να μάθεις. Αυτή η διαδερφή μου. Πάει για δήμαρχο. Εθνικός Ξυλοκέρδας. Ναι. Ποσειδώνας Κεραυρίσης. Ναι. Πανεμεατικός. Ναι. Πας Αγίου Γεωργίου. Ναι. Πας Ολυγιακός. Ναι. Πας Κόρυθος. Ναι. Πας Κύψελος. Ναι. Πέλοπας. Προδευτική Περιγιαλίου, Σαρονικός και Τενεάτης. Και το Ζευγολατιό, ναι. Στο διοικητικό απολογισμό είναι 20 ναι, ένα όχι. Στον οικονομικό 20 ναι, ένα λευκό και στον προϋπολογισμό 20 ναι και ένα λευκό. Προχωράμε στο θέμα. Καλούμε το δικαστικό εκπρόσωπο να λάβει τη θέση του εδώ, στο έδρανο. Εμείς πρέπει να εκλέξουμε δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με βάση τον νόμο και δύο αναπληρωματικά για λόγους τυπικούς. Προτείνω για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τον κύριο Παναγιώτη Ηλία και τον κύριο Γιάννη Γεροβασίλη. Και για αναπληρωματικούς τον κύριο Αντώνη Ραυτόπουλο και τον κύριο Γεώργιο Καπόρη. Αν δεν έχει αντίρρηση το σώμα και το εγκρίνει, να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Παρακαλώ τον κύριο δικαστικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γεροβασίλη και τον κύριο Ηλία Παναγιώτη να λάβουν τις θέσεις τους στο έδρανο προκειμένου να διεξαγάγουν τις εκλογές. Για περισσότερα θα σας μιλήσει ο δικαστικός εκπρόσωπος. Σας ευχαριστώ.